Η χθεσινοβραδινή επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κινήθηκε και πάλι σε υψηλούς τόνους, με τις παρατάξεις των κυρίων Ντενίση και Παπά να θέτουν διάφορα ζητήματα επί της διαδικασίας και τελικά να αποχωρούν. Ωστόσο, στην ψηφοφορία που ακολούθησε με τους αναπομείναντες συμβούλους, εξελέγει πρώτος αντιπρόεδρος ο κ. Χρήστος Αλιαράκης και γενικός γραμματέας ο κ. Απόστολος Μπράχος. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Ηλίας Αντωνίου, υπογραμμίζει ότι πλέον θα πρέπει όλοι οι διοικητικοί σύμβουλοι να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες με την ανάληψη σειράς πρωτοβουλειών. Θεωρώ ότι με την εκλογή του κ. Σαλιαράκη σαν πρώτο αντιπρόεδρο και του κ. Μπράχου σαν γενικό γραμματέα, ξεπεράστηκε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο των επαγγελματιών. Είναι τα θέματα που έχει ανοίξει το επιμελητήριο, όπως είναι η προώθηση τοπικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, όπως είναι το θέμα τις προσπάθειες που κάνουμε για την εξαγωγή των προϊόντων μας στο εξωτερικό, τη γέφυρα εξαγωγών, και όπως το θέμα που έχουμε ανοίξει το τεράστιο επίσης, ότι πρέπει κάποια στιγμή να φτιαχτεί ένας φορέας για το τουριστικό προϊόν. Θεωρώ ότι έχουμε ζητήματα άλλης φύσεως να ασχοληθούμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα δείξουν κατανόηση και, αν θέλετε, θα κατανοήσουν τα προβλήματα των επαγγελματιών και οι 21 σύμβουλοι. Γι' αυτό λοιπόν τους καλώ αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν με πνεύμα που έχει να κάνει δημιουργικότητας και όχι, αν θέλετε, προσωπικό. Να αντικλείσουν.